Η Παπαρίζα, έτσι, mm-hmm. για μένα αποκομιθοποιήθηκε. Εγώ την Έλληνα τη θυμάμαι, είχα την εικόνα της αυτής στην Eurovision και στις δύο τις εμφανίσεις της και νομίζω ότι με τη συμμετοχή της στην Κριτική Επιτροπή έχασε. Οι άνθρωποι πρέπει να κρατάνε το μύθο τους. Έχασε τη λάρεση, ο τρόπος που έκρινε, ο τρόπος που σηκωνόταν, που ήταν τόσο άνετη. Τι δεν σας άρεσε? Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μου άρεσαν οι ενδυματολογικές επιλογές. Επίσης δεν μου άρεσε, ξέρεις, ένας άνθρωπος, όταν το δυνατό του σημείο είναι να χορεύει και να γεμίζει μια σκηνή, όταν τον βλέπω πίσω από έναν πάγκο, με ένα σακάκι που μου θυμίζει ότι ήταν προσκαλεσμένη σε μία βάφτιση πολιτευτή τρίτου κόμματος επαρχίας, χάνει τελείως. Είδες, προσπαθείς να παρακολουθείς τη σκέψη που σε έμπλεξε, Ελεονόρα. Ξέρεις κάτι, αυτός δεν περίμενα που θα τελειώσει. Είπες, ναι, στη βάφτιση πολιτικού. Όχι πολιτικού. Πολιτευτή τρίτου κόμματος. Συνεπαρχία. Δηλαδή προσπαθούσα να το κάνω εικόνα όλο αυτό που μου λες. Αυτό ενδυματολογικά. Αυτή ήταν η εικόνα της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη superstar της πίστας.